σημερινό Δευτέρας 30 Οκτωβρίου βρισκόμαστε έξω από το πρώτο γυμνάσιο Λύκειο της Αλεξάνδρειας, όπου το Λύκειο από το πρωί δεν είναι ανοιχτό, η τελή υποκατάληψη, όπως αρκετά σχολεία στη χώρα μας. Οι μαθητές έχουν ενημερώσει τους διευθυντές και τους καθηγητές, οι οποίοι βρίσκονται εκτός του σχολείου, και βέβαια μάθημα δεν γίνεται με τις πόρτες να παραμένουν κλειστές. Μαθητές έξω, μαθητές εντός του σχολικού κτηρίου, και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εντός του σχολικού κτηρίου μας έδωσαν και τα αιτήματα για τους λόγους, τα αιτήματα και τους λόγους για τους οποίους κάνουν την σημερινή κατάληψη. Όπως επαναλαμβάνω, κατάληψη γίνεται σε πολλά σχολεία της χώρας μας. Να σας διαβάσουμε τα αιτήματα των μαθητών του πρώτου Λυκείου της Αλεξάνδρειας. Ενάντια στο νέο σύστημα είναι ο τίτλος, να καθορίζεται η τράπεζα σε κάθε καθηγητή ξεχωριστά, ανάλογα με την ύλη που έχει διδάξει εκείνος, και όχι να επιβάλλει μια συγκεκριμένη ύλη σε όλους τους καθηγητές. Δεύτερο, άμεση διασαφήνιση του όλου προγράμματος της εκπαίδευσης από την φετινή ύλη μέχρι τις σχολές και σε ποια παιδεία θα ενταχθούν. Τρίτο θέμα, περισσότερες ώρες κατεύθυνσης στην Δευτέρα Λυκείου, καθώς και πρόσθεση μαθήματος χημίας ή λατινικών στις κατευθύνσεις. Προτείνουμε κάποια μαθήματα γενικής παιδείας να γίνουν επιλογής ώστε να βρεθούν οι ώρες των κατευθύνσεων. Τέταρτο αίτημα, κατάργηση της συνένταξης των κειμένων στις πανελλήνιες μαζί με την έκθεση. Πέμπτο, χαμήλωση του ορίου μαθητών σε κάθε τάξη από 30 σε 20. Έκτο αίτημα, η τελική βαθμή των μαθημάτων γενικής παιδείας του κάθε μαθητή να μην προσμετρούνται στις πανελλήνιες εξετάσεις του, καθώς τον εκβιάζουν να είναι καλός σε μαθήματα που είναι αδύναμος και προάγουν τον ανταγωνισμό μέσα στην τάξη. Έβδομο, πεδίο πληροφορικής μαθημάτων φυσικής για πολυτεχνικές σχολές, καθώς η χημεία είναι άσχετη με το αντικείμενό τους. Αυτά είναι τα 7 αιτήματα για τα οποία σήμερα το πρώτο Λύκειο, οι μαθητές του πρώτου Λυκείου Αλεξάνδρειας, έχουν κλείσει το σχολείο και το σχολείο τελεί υποκατάληψη σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Και αύριο φαίνεται πως δεν θα γίνει μάθημα, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν εδώ στο σχολείο.